Το μπασκετάκι είναι εδώ για 11η σεζόν. Νέες φιλοδοξίες, νέες ομάδες, νέα αρχή για Colombians και Brooklyn Bets, οι οποίοι ρίχνονται στη μάχη του κυπέλου. Καλή σεζόν σε όλους. Και ξεκίνησε και το παιχνίδι μας με τους Colombians να βρίσκονται στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Με Ρετουνιώτη να περνάει και να ανοίγει το σκορ, όχι. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα, τα έκανε όλα ο Ρετουνιώτης εκτός από το να σκοράρει. Brooklyn Bets τώρα στην επίθεση, στην πρώτη δική τους. Χίμογλου. Ψάχνει συμπαίκτη, βρήκε τον Πουλόπουλο. Από κοντά θα έρθει το καλάθι τώρα από τον Γαραμούστα, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ για το 0-2. Πρώτη πόντη στο μάτς από την πλευρά των σημερινών φιλοξενούμενων. Ρετουνιώτης σε ακόμα μια προσπάθεια, θα κερδίσει το φάουλ αυτή τη φορά. Σε ακόμα μια δική του διείσδυση και θα πάει στη γραμμή των βολών για πρώτη φορά σήμερα. Ρετουνιώτης στην γραμμή, όπως είπαμε, οι Colombians με Γιανακόπουλο, Κυριακόπουλο. Πασχαλάκη, Τακίδη και Ρετουνιώτη, ενώ από την άλλη έχουμε τους Πουλόπουλο, Δαραμούσκα, Μουχίμογλου, Μιχαλόπουλο και τον Ιθάνο, τον Σάλαρη, και ο Σάλαρης σε αυτήν την πεντάδα. Ρετουνιώτης βάζει και τις δύο. Ισοφάρισε τώρα για τους Colombians, οι οποίοι πιέζουν τώρα σε όλο το γήπεδο. Σπάει πίεση, περνούν το κέντρο με τον Μουχίμογλου. Οι Brooklyn Bets, υπενθυμίζουμε, παιχνίδι κυπέλου το σημερινό. Η πίεση απέφερε, καρπούς, Κυριακόπουλος. Φεύγει μπροστά, είδε την πάσα για τον Γιανακόπουλο. Ωραία συνεργασία εδώ το Colombians με τον Πασχαλάκη να τελειώνει τη φάση. Γρήγορα τώρα θέλουν να φύγουν μπροστά οι Bets. Δεν βρίσκουν όμως ανοιχτό χώρο. Επιμένει ο Μουχίμογλου. Η κατοχή είναι για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Πέρασε πολύ ωραία η πάσα, θα έρθει και το καλάθι. Από τον Γαραμούσκα, 4-4. Κυριακόπουλο στο Πασχαλάκη. Θέλει να πάει προς τα μέσα με δύναμη, θα καταφέρει να αφήσει την πάλα στο καλάθι, ενώ γκρέμισε για τον αντίπαλό του. Για το 6-4. Οργανωμένη επίθεση τώρα η Bets με τον Μουχίμογλου. Πουλόπουλος. Τρίποντο τώρα εύστοχο από τον Μιχαλόπουλο. 6-7 προβάδισμα ξανά για τους φιλοξενούμενους. Πρώτο τρίποντο στο μάτς. Τακίδης. Κυριακόπουλος θα το πάρει, θέλει να απαντήσει. Δεν έρχεται όμως η απάντηση. Κυριακόπουλος μαζεύει ξανά. Νέο τρίποδο τώρα των Colombians από τον Γιανακόπουλο αυτή τη φορά. Στο χωρίς αυτό. Τρία δευτερόλεπτα.
Γυρίζει εκτός Ευρωπαίας, δεν θα βρει στόχο ο Μουσίμογλου. Τελείωσε και ο χρόνος, Ρετουνιώτης, ψηλή πάσα. Κυριακόπουλος, τον Τακίδη, από κοντά εκείνος θα σκοράρει. Για το 8-7. Εδώ πολύ καλή αντίδραση της άμυνας, στη πίεση. Φαίνει ξανά αποτέλεσμα για τους Colombians, οι οποίοι επανακτούν την κατοχή. Εδώ δεν θα βγει η συνεργασία. Μουσίμογλου. Τον πιέζει ο Γιαννακόπουλος. Πολύ ωραία τρίπλα εδώ για να περάσει. Μουσίμογλου πάει όλο το δρόμο μόνος του, αστοχή όμως. Έχουμε και το φάουλ στην συνέχεια στον Ρετουνιώτη, ο Σάλαρης είναι αυτός που σταματάει το χρόνο. Τακίδης, συνέχεια στο μάτς. Τον Σκολόβιας έχουν την μπάλα στα χέρια, Πασχαλάκης δεν διστάζει να το πάρει, βρίσκει σίδερο. Η μάχη του rebound βγάζει νικητές και πάλι τους Σκολόβιας. Ρετουνιώτης, η πάσα ήταν αρκετά δυνατή, την έχασε. Έχασε την μπάλα από τα χέρια του Πασχαλάκης. Δυναμικά έχουν μπει και οι δύο ομάδες, αρκετές δυνατές επαφές. Αρκετές δυνατές άμυνες, πίεση σε όλο το γήπεδο. Σε αυτά τα πρώτα 5,5 λεπτά που έχουμε παίξει. 8-7 λοιπόν το σκορ. Σκαστή πάσα για τον Κουλόπουλο. Αγγελόπουλος από μέση απόσταση, αστοχή. Ο Πασχαλάκης πήρε το rebound. Πρέπει να τρέξει τώρα η Κολόμπια. Στακίδης περνάει με το δεξί, θα κερδίσει το φάουλ από τον Μουσίμογλου. Τρίτο για τους Brooklyn Bets. Κανένα φάουλ μέχρι στιγμής για τους Κολομβιάνους. Mm-hmm. 9-7 από τον Τακίδη. Mm-hmm. Χάνει τη δεύτερη, παραμένει ίδιο το σκορ. Αγγελόπουλος. Μιχαλόπουλος ξανά για τον Αγγελόπουλο, απλώνει το χέρι του Ρετουνιώτης. Προσπαθεί ο Τραπέξ, επιθετική άμυνα, έκανε το φαουλ. Πρώτο ομαδικό για τους Colombians. Για τους οποίους θα περάσει το παρκέ τώρα ο Καλατζάκης. Να πάρει κάποιες ανάσες ο Ρετουνιώτης. Αγγελόπουλος. Είδε την πάσα ωραία, όμως πιο ωραία ήταν και η τάπα του Πασχαλάκη. Γιαννακόπουλος, έξυπνη ασίστ, να την κάνει ασίστ ο Καλατζάκης. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ των παιχτών των Colombians. Το μισό καλάθι ανήκει σίγουρα στον Γιαννακόπουλο. 11-7. Σχολεύτηκαν να περάσουν στο κέντρο οι Bets. Το έκαναν όμως με τον Μιχαλόπουλο. Αγγελόπουλος. 5 δευτερόλεπτα. Μουσίμογλου. Έχουμε φάουλ χαμηλά από τον Πασχαλάκη. Αλλαγή τώρα για τους Bets, ο Ρούσος. Πέρασε το μάτς. Μιχαλόπουλος. Είναι έξω ο Ρούσος, έχει 6 δευτερόλεπτα, θα το πάρει από το πλάι και το βάζει. 11-9. Τελευταίο τρίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Πασχαλάκης με δύναμη, αστοχή από κοντά, αφήνει έξω. Γιαννακόπουλος θέλει να περάσει, χάνει προς τη μην. Τακίδης είναι πίσω, όχι πατάει γραμμή, όχι, είναι για 3 στο σουτ. Και το βάζει κιόλας, 14-9.
Διαχειρό στα κήπη. Αγγελόπουλος. Θέλει να παίξει το πικερόλ, επιλέγει τον Ρούσο. Τελικά θέλει να απαντήσει εκείνος πίσω από τα 6.75. Ταχύτης καθάριζε το rebound. Κυριακόπουλος πέρασε. 4 με 3. Κυριακόπουλος θα το πάρει και θα το βάλει. Εκτελεί ο Χάρης. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο των Colombians για το 17-9. Και αναγκάζουν τους Brooklyn Bets να καλέσουν το πρώτο time out του παιχνιδιού. Με δύο απανωτά τρίποντα από Ταχύτη και Κυριακόπουλο, οι Colombians έχουν καταφέρει να πάρουν μια διαφορά 8 πόντων με το σκορ στο 17-9. Κούκουρας το έχει περάσει το μάτς τώρα για τους Bets, οργάνωνε αυτή την επίθεση για την ομάδα του. Αγγελόπουλος ψάχνει τρόπο να πλησιάσει. Ρούσος αφήνει δεξιά. Το σουτ θα έρθει, αλλά είναι άστοχο από τον Μιχαλόπουλο. Κυριακόπουλος σηκώνεται και στον αέρα θα σημαδέψει σωστά για το συν 10 των Κολομβιανών. 19-9. Τρίποδο τώρα τον Μιχαλόπουλο, άστοχο ψηλότερα ο Καλατζάκης. Κυριακόπουλος τον Γιανακόπουλο εκτελεί εκείνος πίσω από το screen μέσα και αυτό. Τι ευστοχία είναι αυτή σήμερα από τους Colombians. 22-9. Τρομερή πίσω από τα 6.75 μέχρι στιγμής. Οι σημερινοί γηπεδούχοι, οι οποίοι θα κάνουν και το κλέψιμο εδώ καθαρότατα. Κυριακόπουλος, πάσα πίσω από την πλάτη, δεν την κατάλαβε. Ο Γιανακόπουλος ήταν και λίγο κακή. Ωστόσο θα εισπράξει το χειροκρότημα, βγήκε εδώ η άμυνα από τις Bet. Μπαμπάτσικος στον Αγγελόπουλο. Έχει πάνω του τον Καλατζάκη. Σκαστή πάσα, παρολίγο εδώ το λάθος, το έδαφος ο Ρούσος. Η κατοχή είναι για τους Colombians. Δεν βγαίνουν καλά οι συνεργασίες των Brooklyn Bets μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό ώστε να βγουν σωστά οι πάσες, να υπάρξει επικοινωνία. Γι' αυτό το έχουν πληρώσει στις τελευταίες φάσεις, ενώ μπήκαμε έτσι τα τελευταία 24 λεπτά της πρώτης περίοδου. Κυριακόπουλος κρατάει. 10 δευτερόλεπτα. Κέρδισε το φάουλ, είχαν να δώσουν οι Brooklyn Bets. Ήταν το τελευταίο μάλιστα που είχαν να δώσουν, το τέταρτο. Δύο υπενθυμίζω έχουν οι Colombians, οι οποίοι θα καλέσουν και σε time out. Επιστροφή μετά το time out για αυτά τα τελευταία 9,4 που αγωμένουν στο ρολόι. 22-9 υπερθυμίζω το σκορ. Οι Colombians προηγούνται. Καλατζάκης αφήνει τον Γιανακόπουλο. Πάει από τα αριστερά εκείνος Ρετουνιώτη στα 3 δευτερόλεπτα. Αστοχή. Προσπάθεια εκεί για ένα καλάθι στη τελευταία στιγμή. Δεν θα έρθει όμως. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 22-9 υπέρ των Colombians.
ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Με θυμίζω το σκορ είναι στο 22-9. Ενώ θα έρθει ένα τρίποντο γρήγορο από την πλευρά των Brooklyn Bets. Φάουλ από τον Ρετουνιώτη. Κούρας μέσα στην αδύνατη γωνία, νέο τρίποντο άστοχο και αυτή την φορά για τους φιλοξενούμενους. Αγγελόπουλος στο rebound, πάρα πολύ έξυπνη πάσα εκεί στην τρύπα, τρομερή assist για να τελειώσει καλά ο Δαναμούσκας. 22-11. Ας και εδώ η μπάλα. Μπέτς μπροστά. Ο Ρούσος νομίζω είναι αυτός που αστόχησε. Ρετουνιώτης. Μπάλα στον Καλατζάκη. Κάνει την ισορροπία του εκείνος και κάνει βήματα. Η προσπάθειά του να τη δύσει έπεσε πάνω στον Κουλόπουλο. Χάσαν και οι δύο την ισορροπία τους. Ωστόσο ο Καλατζάκης είναι αυτός που υπέπεσε στην παράβαση. Ανάπηση από τους Κολόμπιανς, πάει αυτή τη φορά και ο Ρούσος βλέπει την πάσα για να πάρει έναν ενόχλητο τρίποντο ο Κουλόπουλος και να το βάλει και όλα 22-14. Τι πάει πίσω από τα 6-75 ο Κουλόπουλος για να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο. Γιανακόπουλος θέλει να απαντήσει από την κορυφή, δεν τα καταφέρνει, επιθετικό rebound των Κολόμπιανς. Ρετουνιώτης με τα αριστερό, τελειώνει καλά, 24-14. Τα έβαλε με όλους τους φίλους εκεί. Ο παίκτης των Κολόμπιανς, ο αρχηγός των Κολόμπιανς. Αγγελόπουλος τον έχει αναλάβει. Ο Γιανακόπουλος, Αγγελόπουλος αφήνει στα δεξιά το τρίποντο, δεν θα βρει στόχο. Μάχες εκεί κάτω από την ρακέτα των Κολόμπιανς, ο πρώτος καθάρισε. Εδώ θα γίνει το κλέψιμο. Γρήγορα, γρήγορα πήραν ξανά την μπάλα στα δικά του χέρια οι Bets, αλλά το τρίποντο δεν ήταν καλό από τον Κουλόπουλο, ο οποίος επέλεξε να μιλήσει ο ίδιος, να πάρει την προσπάθεια. Ενώ συνέχεια νομίζω έχουμε φάουλ από τους Κολόμπιανς, αν έχω καταλάβει καλά. Ναι, ο Ρούσος είναι αυτός που θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Γιανακόπουλος 4-15. Αντωνίου στέκεται στον αέρα αλλά αστοχή. Μαζεύει ο Αγγελόπουλος στο rebound και προστατεύει για την μπάλα. Κατεβάζει. Σε κάνει τις επιλογές του ενωπιέζεται το Αγγελόπουλος. Τώρα βρήκε την πάσα για τον Κουλόπουλο. Από μέση απόσταση εκείνος δεν τα καταφέρνει. Ρετουνιώτης. Το σκορ στο 24-15. Ρετουνιώτης δεν βρίσκει την πάσα. Πήγε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου, αλλά το κατάλαβε ο Πουλόπουλος και έκανε το κλέψιμο. Επιστροφή από την άμυνα των Κολομβιανών. Σότος πάει για βοήθεια. Η μπάλα στον Πουλόπουλο δεν έχει κάποιον πάνω του, αλλά αστοχή στο τρίποντο. Τρεις ή μισή λεπτά διανύσαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι Κολόμπιανς θα παραμένουν μπροστά και σε απόσταση. Γιανακόπουλος, Καλατζάκης. Θα γίνει το κλέψιμο από τους Bets.
Θα έρθει μπροστά ο Ρούσος, αλλά χάνει την μπάλα. Κυνήγησε τη φάση ο Καλατζάκης και κέρδισε και πάλι. Νέο λάθος τώρα των Κολόμπιαν. Κουλόπουλος δύο μέναν. Κουλόπουλος προσπαθεί να τελειώσει μόνος του. Αγγελόπουλος πήρε το rebound. Έπειτα από την προσπάθεια του Σβέκτου, ο οποίος δεν έκανε την πάσα εκεί, προτίμησε να πάει μόνος στη φάση. Ενώ έχει και μια προειδοποίηση για τεχνική ποινή, καθώς διαμαρτυρήθηκε για την φάση νωρίτερα στην οποία συμμετείχε ο ίδιος. Ζήτησε φάουλ από τους ρέφερι. Ενώ έχουμε και time out. Συνέχεια μετά το time out. Μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ ο Μπούκουρας, ο οποίος δεν δίστασε να πάει κατά μέτωπο. Κερδισμένος. Γιανακόπουλος στον Κυριακόπουλο, γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια. Γιανακόπουλος παίρνει το τρίποντο, αστόχησε. Μιχαλόπουλος αφήνει στον Μουχίμογλου, ο οποίος έχει επιστρέψει στο παρκέ. Φτιάχνει χώρο συμπαίκτης του για να πάρει το τρίποντο, εκτελεί 24-17. 19 με συγχωρείτε. Κυριακόπουλος έψαξε τον Καλαβρουσιώτη. Πάσα όμως έφτασε τον Γιανακόπουλο. Απλώνει τα χέρια του Μουσίμογλου, θα πάρει την μπάλα και την κατοχή. Πολύ έξυπνη πάσα από τον Μουχίμογλου, ο Αγγελόπουλος δεν θα την εκμεταλλευτεί όμως. Πάσα σχεδόν ολόκληρου γηπέδου από τον παίχτη τον Μπέτζ. Τακίδης, Καλαβρουσιώτης, κυκλοφορούν ξανά την μπάλα οι Κολόμπιανς. Κυριακόπουλος δεν είδε την κίνηση του συμπαίκτη του. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Καλατζάκης στον πάγκο τώρα για τους Κολομβιανούς. Στη θέση του Παρασκευάς Κιούκης. 3-38 ακόμα μέχρι την ανάπαυλα του μικρόνου. Έχουμε μεταφορά της μπάλας, λάθος τώρα από τον Μουχίμογλου. Κόπουλος. Άστοχο σουτ. Δαβίδη Δωρακή για να φτάσει μπάλα στον Αγγελόπουλο. Μιχαλόπουλος από την κορυφή εκτελεί. Νέο τρίποντο για τις Brooklyn Bets, οι οποίοι πλησιάζουν στο δίποντο. 24-22. Η αντίδραση έρχεται πίσω από τα 6-75 για τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Γιανακόπουλος θα το πάρει για να έρθει η απάντηση. 27-22. Και να δώσει και μία ανάσα στην ομάδα του, η οποία έβλεπε τις Brooklyn Bets να πλησιάζουν. Σπάει τώρα εδώ η πίεση. Μουχίμογλου φτάνει στον Αγγελόπουλο. Είναι τα από δύο. Αλλά φτάνει στον Αμαρκάρη, στο παίχτη, ο οποίος θα πάρει τον τρίποντο. Ο Μπούκουρας ήταν. Αλλά στόχησε αυτή τη φορά.
Αγγελόπουλος σταματάει την επίθεση των Κολόμπιανς με φάουλ. Επάνω στον Γιαννακόπουλο. Θα έρθει το καλάθι από κοντά, από τον Πασχαλάκη. Για το 29-22. Κούκουρας. Μιχαλόπουλος. Σε 9-23. Κυριακόπουλος στον Τακίδη. Ξανά Κυριακόπουλος, Κιούκης τώρα. Θα γερδίσει το φάουλ από τον Σαλαρίο, ο οποίος το παραδέχεται. Γιαννακόπουλος. Θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο, θα βάλει ακόμα ένα τρίποντο ο Κυριάκος. 32-23. Με τον ίδιο τρόπο ξαναξεφεύγουν οι Κολόμπιανς, με σούτ δηλαδή, πίσω από τη γραμμή. Μουσίμοβλου προσπαθεί να προστατευτεί από την πίεση του Γιούκη, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ τελικά. Και μάλιστα είναι και το πέμπτο, τον Κολόμπιανς έτσι. Έχουμε βολές οι οποίες θα εκτελεστούν μετά τη διακοπή του time out. Στα 56,6 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το χρονόμετρο με το σκορ να δείχνει 32-23 υπέρ των Colombians. Μουσίμοβλου είναι στη γραμμή τώρα για τους Brooklyn Bets. Μέσα η πρώτη. 32-24. Βάζει και την δεύτερη για το 32-25. Γιαννακόπουλος δεν διστάζει να το πάρει υπό πίεση. Μουσίμοβλου στο rebound. Πάνω το Γιούκης τον πέρασε ωραία ο Μουσίμοβλου. Τρίποντο τώρα για τους Μπέτς, αλλά άστοχο από τον Μιχαλόπουλο. Μισό λεπτό ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Γιούκης. Ξανά παίζει με τον Πασχαλάκη, ο οποίος έχει βάλει πλάτη. Τσεκάρει επιλογές εκείνος. Τα 7 δευτερόλεπτα. Ζητάει φάουλο ο Κυριακόπουλος, δεν υπάρχει κάτι, λένε οι ρέφεροι. 9 δευτερόλεπτα τώρα. Μπαμπάτσικος είδε την πάσα. Πολύ ωραία εδώ. Ανοίχθηκε η επίθεση των Μπετ. Δεν έχει καταλάβει ότι τελειώνει ο χρόνος. Ο Μπούκουρας. Κάπως έτσι ήρθε ένα σούτ εκτός ισορροπίας. Δεν είχε και πολύ τύχη και κάπως έτσι. Φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ να γράφει 32-25. Επιστροφή στο κλειστού Αγίου Νικολάου με το σκορ στο 32-25 υπέρ των Colombians, οι οποίοι έχουν το υπέρ τους στην 7 σε αυτό το πρώτο μάτς κυπέλου κόντρα στους Brooklyn Bets. Ανοίγει η σεζόν και για τις δύο ομάδες, μια νέα σεζόν σε αυτό τον 11ο χρόνο του μπασκετάκι. Μια σεζόν γεμάτη φιλοδοξίες και για τις δύο ομάδες, οι οποίες έχουν κάποιες προσθήκες, έχουν κάποιες αλλαγές. Ο
ωστόσο έχουν και πάρα πολλούς στόχους. Πασχαλάκης από κοντά. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Αγγελόπουλος. Τρίποδο τώρα στο σίδερο από τον Πουλόπουλο. Προσπάθησε και ο Μιχαλόπουλος μήπως κερδίσει το επιθετικό rebound, αλλά η μπάλα κατέληξε εκτός γραμμής και περνάει στα χέρια των Κολόμπιανς. Κυριακόπουλος τον Τακίδη, έφτασε και την μπάλα από τα χέρια του, διόρθωσε ο Πασχαλάκης, ο οποίος αφήνει τον Ρετινιώτη. Θέλει να τελειώσει εκείνος ανάμεσα από τρεις, δεν τα καταφέρνει. Αγγελόπουλος αφήνει έξω. Τρίποντο εύστοχο από τον Πουλόπουλο. 32-28. Ρετινιώτης. Κακίδης από τα αριστερά. Αφήνει στον Γιαννακόπουλο, βγαίνει εκείνος για να είναι για τρεις το σουτ, αλλά είναι και άστοχο παράλληλα. Το rebound είναι από τον Πουλόπουλο, ο οποίος θα βρεθεί στο παρκέ του, δίνει και υπό την κάτω χέρι ο Πασχαλάκης. Αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Καλατζάκη στον στο παρκέ, Ρετινιώτη στον παγκό. Μιχαλόπουλος. Μουξίμογλου βρήκε την πάσα για τον Μιχαλόπουλο. Γυρνάει εκείνος με πρόσωπο στο καλάθι. Αγγελόπουλος αμαρκάριστος. Δεν το εκμεταλλεύτηκε, επιθετικό rebound για τους Μπεθ. Αλλά δεν θα τα καταφέρει κάτω ο Ταραμούσκας. Κυριακόπουλος ρίχνει ταχύτητα. Είναι δυνατή η πάσα του Κυριακόπουλου για τον Καλατζάκη. Όσο και να πηδήσει εκείνος, νομίζω δεν θα καταφέρει να φτάσει την μπάλα. Με αρκετή ένταση ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε και οι δύο ομάδες θέλουν να ξεκινήσουμε το δεξί. Τις υποχρεώσεις του, στη νέα σεζόν. Μουσίμογλου κρατάει την μπάλα στα 9 δευτερόλεπτα τώρα. Έχουμε μεταφορά της μπάλας. Διαμαρτύρεται τώρα ο παίκτης των Brooklyn Bets. Διαμαρτύρεται, συνεχίζονται τώρα. Φτάνει η μπάλα στον ρεφέρι για να συνεχίσει το παιχνίδι. Κυριακόπουλος παίρνει το screen. Σταγκίδης βρίσκει χώρο για τον εαυτό του, αλλά δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, παρότι ήταν και αμαρκάριστος. Πουλόπουλος περνάει το κέντρο. Η μπάλα στα χέρια του Αγγελόπουλου. Μόλις ένα καλάθι μέχρι στιγμής. Σε αυτά τα 4,5 λεπτά τώρα θα σπάσει το ρόδι ο Μουσίμογλου. Και είναι και για τρεις το σουτ, μάλιστα 32-31. Στον πόντο πλέον το παιχνίδι μας. Τακίδης, Σταυρωτές. Ανακόπουλος περνάει από έναν, περνάει και από δεύτερο. Η πάσα δεν είναι καλή, είναι εντελώς άστοχη. Σημάδευε τον Καλατζάκη, αλλά έστειλε την παραλίγο πιο δίπλα. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες τώρα. Από την μία ο Ρούσος θα περάσει στο παρκέ, ενώ από την άλλη ο Κιούκης. Μουσίμογλου τώρα οργανώνει, σταματάει την τρίπλα. Μιχαλόπουλος στον Μουσίμογλου, εκείνος βλέπει την πάσα απέναντι. Τρίποντο τώρα για το προσπέρασμα, δεν θα έρθει όμως από τον Πουλόπουλο.
Καλατζάκης θα κερδίσει το φάουλ. Οι Κολόμπιανς θα παραμένουν μπροστά στο σκορ, την γλίτωσαν στην τελευταία φάση από το τρίποδο του Κουλόπουλου, με την μπάλα να μπαίνει και να βγαίνει. Παραμένει στο 32-31. Κυριακόπουλος δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα κερδίσει όμως τις δύο βολές. Χάνει την πρώτη. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο σκορ, 32-31. Αυτό ήταν και το τρίτο ομαδικό των Brooklyn Bets στο τρίτο δεκάλεπτο. Ένα έχουν οι Colombians. Άστοχος και την δεύτερη ο Κυριακόπουλος. Ο Χίμογλου θα κερδίσει το φάουλ. Δεύτερο για τους γηπεδούχους. Ρετινιώτης επιστρέφει για να πάρει την θέση του Κυριακόπουλου. Μουχίμογλου δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την τρίπλα. Δεν θα βγει όμως και η πάσα, καθώς την κατάλαβε ο Καλατζάκης. 4 με 2 τώρα μπροστά οι Κολόμπιανς. Ρετινιώτης μόνος του. 34-31. Και έχουμε και time out, καθώς ο coach των Brooklyn Bets έχει πολλά να τους πει. Και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Ξανά εδώ μετά το time out των Brooklyn Bets. Μια μικρή απόσταση τριών πόντων χωρίζει τις δύο ομάδες, 34-31 το σκορ. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τετράλεπτο της τρίτης περίοδου. Ρούσος Αγγελόπουλος θα κάνει το λάθος. Όπως λέει στον Ρούσο, βιάστηκε να του δώσει την πάσα, δεν είχε προλάβει να πάρει καλή θέση. Συνέχεια με Ρετινιώτη. Σταματάει την πλαφίνη στον Πασχαλάκη. Στο έδαφος εκείνος, το φάουλ από τον Παπάτσικο. Φάουλ νούμερο 4. Αυτό για τους Brooklyn Bets. Πασχαλάκης έχει απέναντί του δύο αντιπαλούς, είναι μόνος του έτσι ο Κιούκης με την βοήθεια του καπλό. 37-31. Υπήρξε το ρίσκο με τον double team να μείνει μόνος του κάποιος παίκτης. Αυτός ήταν ο Παρασκευάς, ο οποίος εκτέλεσε και εύστοχα για το συν 6 των Colombians. Γελόπουλος παίρνει το screen, παίζει με τον Παπάτσικο, τον δυσκολεύει ο Ρετινιώτης. Η κατοχή είναι για τους Colombians, οι οποίοι το πανηγυρίζουν και δέοντος. Πολύ καλή αντίδραση εδώ από τους Κολομβιανούς, οι οποίοι την φετινή σεζόν θα συμμετέχουν στην Evolution League, όπως όχι οι Brooklyn Bets. Θα συμμετάσχουν στην Master, καθώς στην προηγούμενη σεζόν κατάφερε να πάρουν την άνοδο. Στα σαλόνια της δεύτερης καλύτερης κατηγορίας του μπασκετάκι. Ήρθες εδώ τώρα θα στοχίσει, δεν ήταν καλό το τελείωμά του. Καλατζάκης θα κάνει το φάουλ. Αγγελόπουλος στην επαναφορά, τρίτο φαουλ αυτό των Κολομβιανών. Αγγελόπουλος στον Ρούσο, καστήπασα Μπαμπάτσικος απέναντι στο Καλαβρουζιώτη, θέλει να το παίξει με πλάτη. Ρούσος πιεζόμενος, αστοχή, επιθετικό rebound από τον ψηλό εκεί Μπούκουρα και κερδισμένο φαουλ, μάλιστα είναι το τέταρτο τον Κολόμβιανς. Κάθε φαουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες, καθώς έχουν από 4 ομαδικά.
Εδώ στην επαναφορά αφήνει τον Ρούσο. Μιχαλόπουλος θα το πάρει τελικά. Δεν το βάζει. Η κατοχή είναι για τους Brooklyn Bets ξανά. Μιχαλόπουλος. Μπάλα στον Αγγελόπουλο. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Ρούσος. Δίστασε αρχικά. Το πήρε στη συνέχεια και το βάζει. 37-34. Το τρίποντο και πάλι διαφορά. Με την νιώτη κέρδισε το φάουλ. Είναι πέμπτο και τρίτο μάλιστα του Ρούσου στο μάτς. Μπαίνει τώρα Μπέλλας στο μυαλό του coach των Brooklyn Nets καθώς θα τον τραβήξω και θα τον αφήσει τελικά τον Ρούσο στο μάτς, παρά τα τρία φάουλ. Απλά του ζητάει να είναι πιο προσεκτικός, ενώ ο Ρετινιώτης εύστοχη στην πρώτη για το 38-34. Βάζει και τη δεύτερη. 39-34. Αγγελόπουλος. Λόπουλος θα εκτελέσει για τρεις. Αντωνίου μάζεψε. Δεν είναι καλή η πάσα, δυσκολεύει τη ζωή του Γιαννακόπουλου. Ενώ έχουμε τζάμπολ. Να δούμε σε ποιον θα πάει η κατοχή. Η κατοχή νομίζω είναι για Brooklyn Bets, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι, στους άσους πάει μπάλα. Ενώ θα έχουμε και αλλαγή, Μπαμπάτσικος θα καθίσει στον πάγκο. Μιχαλόπουλος θα πάρει την θέση του. Πάμε να ρίξουμε για μια ματιά στον όμιλο που βρίσκονται αυτές οι δύο ομάδες. Στο κύπελο. Στο Group 6. Όπου εκεί έχουμε Colombians, Brooklyn Bets, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι σήμερα. Και οι άλλες δύο ομάδες που απαρτίζουν τον όμιλο είναι οι Γκουρούδες και οι Παρτούζαν. Ένας αρκετά δυνατός όμιλος και αμφίρο, όπως τα λέγαμε. Ρετουνιώτης, ψηλή πάσα. Γιαννακόπουλος, 10 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Colombians. Τούκης, αδύναμη πάσα. Δεν θα περάσει από τον Αγγελόπουλο, έχει φύγει μπροστά ο Πουλόπουλος. Ανενόχλητος θα τελειώσει με το δεξί. 39-36. Βρήκαμε στα τελευταία 47 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Χαμηλό το σκορ. Ωστόσο είναι μεγάλο το πάθος. Γιαννακόπουλος. Τούκης περνάει ανάμεσα από δύο και τελειώνει καλά με το φλότερ. 41-36. Αυτό δευτερόλεπτα τώρα, 20 για την επίθεση, θα μένουν και 2 δευτερόλεπτα ακόμα. Αγγελόπουλος. Μιχαλόπουλος, δεν πήγε κανείς πάνω του. Δεν τιμωρεί όμως την αντίπαλη άμυνα, Αντωνίου. Καθαρίζει το rebound και αφήνει στον Γιαννακόπουλο. 8 δευτερόλεπτα τώρα για τους Colombians. Ρετουνιώτης θέλει να περάσει και θα κάνει μεταφορά. Και έτσι αφήνει 2,7 στο ρολόι για τους Brooklyn Bets. Να κάνουν κάτι Bets. Μουχίμογλου στο 1 δευτερόλεπτο βρίσκει σίδερο. Φινάλε λοιπόν του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 41-36. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο πεντάδες στο παρκέ του κλειστού του Αγίου Νικολάου. 41-36 το σκορ. Οι Colombians διατηρούνται υπέρ του προβάδισμα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Έχουν τώρα το υπέρ τους συν 5 στο σκορ, ενώ είναι και αυτοί οι οποίοι θα ξεκινήσουν την δράση στο 4ο δεκάλεπτο.
έγινε δύο χρόνια να μετρά αντίστροφα με τον Κυριακόπουλο. Τούκης, ξανά Κυριακόπουλος. Γιανακόπουλος θέλει να προλάβει την άμυνα, αστοχή όμως. Αγγελόπουλος. Οργανώνει αυτή την επίθεση, αφήνει στον Πουλόπουλο, θα εκτελέσει εκείνος για τρεις. Βρίσκει σίδερο, ο Αγγελόπουλος παίρνει ξανά. Νέο 14 τώρα για τους Brooklyn Bets. Πάει και ο Καλαβριζιώτης για βοήθεια, δεν είναι καλή η πάσα. Δεν θα γλιτώσουν εδώ το λάθος οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε μπρος πίσω. Χαμένη ευκαιρία εδώ να πλησιάσουν κι άλλο οι άσπροι. Η κατοχή επιστρέφει στα χέρια των Colombians. Κακίδης. Γιανακόπουλος τον Κιούκη. Ξανά Γιανακόπουλος. Κακίδης στα δύο δευτερόλεπτα. Τώρα βλέπει το ρολόι. Εκτελεί για να προλάβει το χρονόμετρο. Αστοχή. Πουλόπουλος θέλει να κατεβάσει τώρα. Αφήνει την μπάλα στα χέρια του Αγγελόπουλου. Μπουκουράς. Θέλει επιλογές, δεν υπάρχουν κινήσεις από τους συμπαίκτες του. Τώρα πάει κοντά του ο Μπαμπάτσικος για να του δώσει το screen. Μπάλα στον Σάλαρη. Εκτός ισορροπίας το σούτ στο έδαφος ο Σάλαρης. Διεκδίκηση, φέρνει την μπάλα στα χέρια των Colombians. Μπαμπάτσικος διαμαρτύρεται στον διαιτητή για αυτή την απόφαση. Θεωρεί πως υπήρχε κάποιο φάουλ. Τα λένε οι ρεφέροι με τους παίκτες των δύο ομάδων και τώρα δίνεται συνέχεια. Κυριακόπουλος. Γιανακόπουλος αφήνει στον Κιούκη. Κυριακόπουλος στη γωνία θέλει να πλησιάσει, φεύγει μπαλά από τα χέρια. Παλεύει ο ίδιος να ανακτήσει, τα καταφέρνει, βρήκε και την πάσα στον Καλαβρουζιώτη, ο οποίος δεν καταφέρνει όμως να σκοράρει από κοντά. Θα πιέσει και θα κάνει και το χώρο στον Μπαμπάτσικο στην συνέχεια. Πασχαλάκης επιστρέφει στο μάτς στην θέση του Καλαβρουζιώτη. Μπούκουρας κατεβάζει. 7 λεπτά ακόμα στο μάτς. Μπούκουρας παίζει με τον Πουλόπουλο. Σάλαρης κρατάει με δυσκολία. Μπαμπάτσικος έχει 4 δευτερόλεπτα. Θέλει να γυρίσει και ενάντια στον Πασχαλάκη. Πολύ καλή άμυνα από τον ψηλό των Colombians. Τούκης κατεβάζει. Παίρνει ξανά. Πασχαλάκης στον Γιανακόπουλο. Δεν θα διστάσει εκείνος. Το rebound μακρινό από τον Κυριακόπουλο, ο Σάλαρης θα κάνει το φάουλ. Το παραδέχεται και ο ίδιος. Κιούκης στον πάγκο, τέταρτο φάουλ του Σάλαρη, όπως ενημερώνει η γραμματεία. Μιχίμογλου και Μιχαλόπουλος στο πάρκε τώρα για τους Brooklyn Bets. Του νιώτης λίγο πιο μπροστά στο κέντρο. Τακίδης στον Κυριακόπουλο. Ρε του νιώτης ζήτησε, πήρε, εκτέλεσε και έβαλε. Τόσο απλά, 44-36. Συν 8 για τους Colombians, 5-53 πριν το φινάλε. Μπαμπάτσικος πίνει έξω. Μιχαλόπουλος για τρεις, δεν σκοράρει. Η μπάλα στα χέρια του Αγγελόπουλου, έχει και χώρο και θα εκτελέσει εύστοχα. 44-38. Ενώ έχουμε και τεχνική ποινή στον Ρετουνιώτη νομίζω. Όχι.
Όχι δικό μου λάθος, ο Μπαμπάτσικος. Νομίζω έχει κάνει την παράβαση. Σημειώνω εδώ το σκορ και δεν είχα τα μάτια μου στο γήπεδο. Τεχνική ποινή νομίζω έχει δοθεί. Όχι, είναι αντιαθλητικό. Άστοχο στη βόλη ο Ρετινιώτης. Βάζει. Στην δεύτερη 45-38. Έχουμε μια διακοπή εδώ για μαρτύριες από την πλευρά των Brooklyn Bets. Τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι. Κυριακόπουλος στον Ρετουνιώτη. Θα κάνει βήματα εκείνος, έκανε ένα έξτρα βήμα. Η μπάλα επιστρέφει στους Bets. Μιχαλόπουλος, 5-25 ακόμα. Αγγελόπουλος πάει κοντά για να πάρει. Περνάει πάση στον Μιχαλόπουλο, κόβει. Ωραίο Ρούσος, αλλά εκεί βρίσκεται ο Ταχίδης για να τον κόψει. 8 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για την εκδήλωση της επίθεσης των Brooklyn Bets. Ενώ έχουμε και time out. Αυτό δευτερόλεπτα στην διάθεση των Brooklyn Bets. Αυτός έχουν για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Μουχίμογλου. Είδε τον Μπούκουρα. Αγγελόπουλος στα 6 δευτερόλεπτα. Εκτελεί για 3. Αδύναμο το σουτ. Βρίσκει σίδερο. Ο Κυριακόπουλος θα κερδίσει το φάουλ από τον Μουχίμογλου. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για τους φιλοξενούμενους. Μόλις ένα φάουλ έχουν κάνει Κολόμπια μέχρι στιγμής. Ρετουνιώτης ζώνει τώρα από τους Bets. Κυριακόπουλος για 3. Πασχαλάκης έχει πάρει καλύτερη θέση για να πάρει και το επιθετικό rebound και να σκοράρει κιόλας για το 47-38. Είναι 9 για τους γηπεδούχους. Παρολίγο εδώ το λάθος των κλειτών. Μουχίμογλου πάει προς τα μέσα, αλλά δεν τελειώνει καλά με το δεξί. Πασχαλάκης κατεβάζει. Να δούμε, θα πάει όλο τον δρόμο, όχι, αφήνει έξω. Ρετουνιώτης θα το πάρει. Μπήκε και βγήκε η μπαλά. Το rebound στα χέρια του Μουχίμογλου. Κούκουρας. Τελευταίες ευκαιρίες τώρα για τους Brooklyn Bets για να πλησιάσουν. Καθώς η κλεψίδρα αδειάζει σιγά σιγά, Αγγελόπουλος έχει φτάσει κοντά. Έχει 3 απέναντί του, αλλά αυτό δεν τον δυσκολεύει για να τελειώσει καλά τη φάση. 47-40. 3:50 στο ρολόι. Κυριακόπουλος. Νακίδης. Στέκεται, εκτελεί για 2, 49-40. Με ένα σουτ μέσα απόστασης, σπάει την πίεση. Ο Ταχίδης βρίσκει και πολύτιμους πόντους για την ομάδα του. Μουχίμογλου. Πάνω το Ρετουνιώτης. Μουχίμογλου από την κορυφή, δεν είναι καλό το σουτ. Κυριακόπουλος καθαρίζει. Του δεν περνάει από τον Μπούκουρα. Ωστόσο η κατοχή παραμένει στους Κολομπιάνς. Ο
νιώθεις, είδε την πάσα, την πέρασε για το Πασχαλάκη και εκείνος δεν θα δυσκολευτεί να τελειώσει τη δουλειά. 51-40. Διψήφιος αριθμός διαφοράς σε ένα πάρα πολύ καθοριστικό σημείο για τους Κολομβιανούς, με 2-45 μέχρι το φινάλε. Μουχίμογλου θα πάρει ακόμα ένα, θα το βάλει τώρα. 51-43. Κυριακόπουλος. Κακίδης θα πάει προς τα μέσα ξανά. Κανένας εκεί από την άμυνα των Πέτς για να πάρει το rebound. Πασχαλάκης κατεβάζει το χέρι του Μουσίμογλου και κάνει το φάουλ, το οποίο θα στείλει τον αντίπαλό του στις βολές. Δύο λεπτά και 11 δευτερόλεπτα ακόμα με τον Πασχαλάκη να είναι στην γραμμή της φιλανθρωπίας, ενώ ο Πουλόπουλος θα επιστρέψει στο παρκέ. Πασχαλάκης δεν θα του κάνει το χατήρι μπαλά στην πρώτη. Δεν αλλάζει το 51-43. Βάζει στη δεύτερη. Είναι 52-43. Κούκουρας τον πιέζει ο Κυριακόπουλος, δεν καταφέρει να κλέψει. Με πλάτη ο Μουχίμογλου γυρίζει, δεν θα βάλει και το καλάθι, πήρε όμως το φάουλ. Το οποίο είναι το δεύτερο των Colombians. Από την άλλη οι Brooklyn Bets δεν έχουν κάποιο άλλο φάουλ να δώσουν, καθώς έχουν φτάσει στα 4. Άστοχος ο Μουχίμογλου. Κάθε πόντους από εδώ και πέρα μετράει και για τις δύο ομάδες, πόσο μάλλον για τους Brooklyn Bets, οι οποίοι βρίσκονται και πίσω στο σκορ. 52-44. Καρακόπουλος. 1-50 ακόμα στο ρολόι. Κυριακόπουλος στον Ρετουνιώτη. Πάσα φτάνει στον Πασχαλάκη από κοντά, εκείνος θα κερδίσει ακόμα μια μάχη κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. 54-44. Εδώ έχουμε νέο σφύριγμα τώρα. Τρίτο φάουλ των Colombians. Ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Από την επαναφορά θα συνεχιστεί το match. 1-12 ακόμα το σκορ στο 54-44. Κρατούν μια διαφορά 10 πόντων τώρα οι Colombians. Αν θέλουν να... ακόμα η τελευταία της λέξη, οι Brooklyn Bets θα πρέπει να το κάνουν πάρα πολύ γρήγορα, καθώς ο χρόνος πλέον είναι ελάχιστος. Η μπάλα παραμένει στους φιλοξενούμενους. Ο Χίμογλου. Πουλόπουλος θα κάνει το σουτ, αστοχή, Κυριακόπουλος καθαρίζει. Φεύγει από την πίεση του Αγγελόπουλου. Ρετουνιώτης, δεν υπάρχει λόγος διαστήμης τώρα για τους Colombians. Αυτό δείχνει και ο Ρετουνιώτης. Πήγαμε στο τελευταίο 50 δευτερόλεπτα. Νομίζω πως δύσκολα ανατρέπεται η κατάσταση. Πασχαλάκης, ο οποίος ήταν καθοριστικός στις τελευταίες φάσεις για να κρατήσει την διαφορά για την ομάδα του. Κυριακόπουλος θα κάνει ένα κακό σουτ. Δεν βρήκε ούτε στεφάνι. Μουχίμογλου στα 35 δευτερόλεπτα. Κακίδης τώρα στην αλλαγή των μαρκαρισμάτων πάνω στον Μουχίμογλου. Τρίποντο εκείνος από την κορυφή. Ούτε το σουτ
του παίχτη των Brooklyn Bets θα βρει η Στεφάνη. Και κάπως έτσι νομίζω φτάνουμε προς το φινάλε της αναμέτρησης, 13 δευτερόλεπτα ακόμα για διαδικαστικού χαρακτήρα. Νίκη λοιπόν για τους Colombians, οι οποίοι θα ανοίξουν με το δεξί την σεζόν, θα επικρατήσουν σε αυτό το πρώτο παιχνίδι κυπέλου επί των Brooklyn Bets και θα ξεκινήσουν έτσι θετικά τη νέα τους προσπάθεια στον φετινό αυτόν 11ο χρόνο του μπασκετάκι. Αυτά λοιπόν εδώ το κλειστό του Αγίου Νικολάου, Colombians Brooklyn Bets 54-44.